Για ακόμη μια χρονιά, εντυπωσιακή και με κάθε μεγαλοπρέπεια, ήταν η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Οι δρόμοι της συμπρωτεύουσας γέμισαν με πλήθος κόσμου που θέλησε να δει από κοντά τα μηχανοκίνητα τμήματα. Νιώθουμε περηφάνεια που είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Να πάνε όλα καλά, υγεία να έχει όλος ο κόσμος, χρόνια πολλά και εύχομαι το καλύτερο. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Αισθανόμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε στην στρατιωτική παρέλαση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και μέχρι το Γερμανικό Προξενείο, επισκέπτες όλων των ηλικιών από όλη την Ελλάδα ξύπνησαν από νωρίς προκειμένου να θαυμάσουν τα τμήματα που συμμετείχαν στη φετινή μεγαλειώδη παρέλαση. Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Χρόνια πολλά, είμαι περήφανος που είμαι Έλληνας. Έχω κάνει 20 χρόνια στη Γερμανία. Σηκώθηκα και έφυγα τα μούτρα, θα ήρθα μόνο για να μάθουν τα παιδιά μου δύο ελληνικά. Αρκετά νωρίτερα από την έναρξη της παρελάσεως, το στρατιωτικό προσωπικό ήταν εκεί να διορθώσει τις τελευταίες λεπτομέρειες και φυσικά να καλωσορίσει τον κόσμο στον χώρο που βρίσκονταν παραταταγμένα όλα τα οχήματα. Θα καμαρώσουμε τα παιδιά μας, να είναι όλος ο κόσμος καλά, ειρήνη και υγεία. Αλλά και στα πεζοπόρα τμήματα οι προετοιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Λίγο πριν την έναρξη της παρελάσεως, αποκαλύπτονται οι πολεμικές σημαίες του κάθε τμήματος και όλοι με μία φωνή ψέλνουν τον εθνικό ύμνο, τιμώντας τους ήρωες του 40. Κάθε στενό της πόλης, κάθε μπαλκόνι, κάθε ταράτσα είχε γεμίσει με ανθρώπους πλημμυρισμένους από συγκίνηση και υπερηφάνεια. Σήμερα τιμούμε το ενδοξόχη, το όχι στον εισβολέα, το όχι στην υποδούλωση, το όχι στον φόβο, την ατολμία και τη δειλία. Η Θεσσαλονίκη αγκάλιασε θερμά όλους εκείνους που παρέλασαν και εκείνους που παρακολούθησαν τους εορτασμούς σε μία ημέρα μνήμης, την 28η Οκτωβρίου.